Πάμε τον κύριο Χατζηδάκη. Τι έκανε ο κύριος Χατζηδάκη? Διότι κάθε μέρα κάτι έχουμε τέλος πάντων. Έχουμε, έχουμε τον κύριο Χατζηδάκη, θα δούμε το θέμα. Και απ' την άλλη έχουμε τους πολίτες που πεινάνε. Εδώ τι έκανε ο κύριος Χατζηδάκης? Ο κύριος Χατζηδάκης διπλασίασε το μισθό γαλάζιου Golden Boy με μία ρουσφετολογική τροπολογία, την τελευταία τροπολογία της κυβέρνησης, παρακαλώ. Δηλαδή, είναι το αυτό τελευταίο που ένοιαζε τον κύριο Χατζηδάκη τι ήταν? Ήταν να διπλασιάσει το μισθό ενός γαλάζιου Golden Boy, ακριβώς. Είναι το τελευταίο σχέδιο νόμου που ψήφισε η κυβέρνηση πριν από το κλείσιμο της Βουλής και περιλαμβάνει μία σειρά ρουσφετολογικών ρυθμίσεων. Σύμφωνα λοιπόν με το News Break, μία από αυτές αφορά το διοικητή της ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας, ο μισθός του οποίου αυξάνεται και πλέον φτάνει στο ύψος του μισθού του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Τι λέτε τώρα? Δηλαδή ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου παίρνει τα ίδια χρήματα με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας. Διότι το σχέδιο νόμου, το τελευταίο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης που ψήφισε, το άρθρο 99 λοιπόν του νόμου αυτού, δίνει τη δυνατότητα έπειτα από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης να αυξηθεί ο μισθός επικεφαλής του οργάνου έως τις 8.314,56 ευρώ το μήνα μικτά, παρακαλώ. Από 4.631 ευρώ μικτά που ήταν μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Μήπως όμως και οι άλλοι διοικητές έχουν την ίδια τις απολαβές? Το έχετε ερευνήσει αυτό? Επειδή χρειάζεται υπουργική απόφαση για να γίνει αυτό σύμφωνα με το άρθρο 99 του νόμου, όποιος είναι γαλάζιος Golden Boy εννοείται ότι πλέον ανοίγει το παραθυράκι για όλους τους γαλάζιους διοικητές. Το θέμα εδώ πέρα τι έγινε? Ότι έγινε τελευταία στιγμή τροπολογία για να αυξηθεί ο μισθός και να είναι ο ίδιος με του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Άρα δηλαδή έχουμε βάλει στην ίδια μοίρα ο Άρειος Πάγος και η επιθεώρηση εργασίας. Καλά, ο κύριος Χατζηδάκης μας έχει συνηθίσει και σε άλλες σκανδαλώδεις νομοθετικές παρεμβάσεις, έτσι. Ο ίδιος είναι εκείνος που πέρυσι είχε αυξήσει το μισθό διοικητή στις 7.483,104 Τη συντάξει, κύριε Χατζηδάκη, γιατί δεν αυξήσατε? Έτσι. Για τον Golden Boy το αυξήσατε το μισθό. Ο κύριος Χατζηδάκης. Τις συντάξεις του Κοσμάκη γιατί δεν τις αυξήσατε? Ο κόσμος που υποφέρει και πεινάει γιατί δεν πήρανε χρήματα? Γιατί δεν έχετε μια τροπολογία έστω και τώρα πριν τις εκλογές για να βοηθήσετε τον συνταξιούχο που υποφέρει? Γιατί δεν ενισχύσατε όλο τον κοσμάκι ο οποίος έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή? Για ποιο λόγο δεν έγινε? Για τον Golden Boy τρέξατε, κύριε Χατζηδάκη. Έχει διορίσει δεκάδες διευθυντές γαλάζιους σε διάφορους οργανισμούς που είναι του Υπουργείου Εργασίας, με μισθούς παχυλούς και διαφανείς διαδικασίες. Όπως μου θυμίζει τα στρουμφάκια. Τι να κάνουμε, γαλάζιοι βουλευτές είναι. Βουλευτές, συγγνώμη. Γαλάζιοι διοικητές. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, πηγαίνει σε μια νύχτα, τροπολογία, μπαμ, επάνω. Γιατί δεν Γιατί δεν υπήρχε μια έκτακτη τροπολογία, κύριε Χατζηδάκη, για το φτωχό τον Έλληνα? Τον Έλληνα μάλλον που τον έχετε κάνει φτωχό εσείς με την κυβέρνησή σας, που φτωχοποιήσατε τους Έλληνες πολίτες. Για ποιο λόγο δεν υπήρχε μια τροπολογία έστω και τελευταία στιγμή που θα βοηθήσει τον Έλληνα που υποφέρει? Ο κύριος Χατζηδάκης είχε το θράσος να πει ότι ο κατώτατος μισθός θα ανέβει κατά 50 ευρώ, έτσι, και το έκανε πράξη. Δηλαδή τη στιγμή που παίρνουν 7 και 8.000 ευρώ, ο κατώτατος μισθός είναι η αύξηση των 50 ευρώ που επί 3-4 μήνες περιμένουμε ότι θα ανέβει. Αλλά τα 4 προκαλώ τον Χατζηδάκη να έρθει να ζήσει με το μισθό των συγκεκριμένους οι οποίοι υπάρχουν, με την αύξηση των 50 ευρώ. Θα μπορεί να περάσει ο κύριος Χατζηδάκης και ο κάθε κύριος Χατζηδάκης? Θα μπορεί. Τα 4 χιλιάρικα όμως έγιναν 8. Το μεσημεριανό του κύριου Χατζηδάκη μόνο κοστίζει όσο ένας μηνιαίος μισθός. Το μεσημεριανό του. Να είναι καλά όπως να τρώει. Αλλά και εμείς τρώμε. Αλλά δεν τρώει 800 ευρώ σε φαγητό και ο άλλος πεινάει και ο άλλος υποφέρει. Είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται αποκλειστικά στους έχοντες και κατέχοντες, αγνοώντας τη λαϊκή μάζα, τη μεσαία τάξη και τους ανθρώπους που δεν έχουν χρήματα. Έτσι, τους ανέργους, τους συνταξιούχους. Εδώ και χρόνια, αλλά τώρα το κάνει και πρόδειλα. Δηλαδή, με μια τροπολογία μέσα σε μια νύχτα. Το κάνει με το τελευταίο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης. Είναι αυτό που ψήφισε.